Η συγκλονιστική εξέλιξη της πληροφορικής φέρνει και επαναστατικές αλλαγές στην εκπαίδευση. Μία από αυτές τις αλλαγές είναι και η εξέλιξη της ανάγνωσης. Όταν η δυσκολία της γραφής ήταν μεγάλη και η αναπαραγωγή των κειμένων τρομερά δύσκολη, οι απαιτήσεις για ανάγνωση ήταν πολύ μικρές και ως προς την ταχύτητα και ως προς τον αριθμό των ατόμων που χρειάζονταν να ξέρουν ανάγνωση. Ακόμα και οι άρχουσες τάξεις δεν χρειάζονταν την ανάγνωση που περιοριζόταν στο διάβασμα κάποιων επιστολών, μηνυμάτων κλπ. Τα μόνα ίσως κείμενα που έπρεπε να μπορούν να αναγνωστούν από πολλούς ήταν οι νόμοι και συνήθως αυτά ήταν πολύ μικρά κείμενα που μπορούσαν να απομνημονευθούν. Να θυμηθούμε τους νόμους του Μωυσή ή τους νόμους του Χαμπουραμπή. Η λογοτεχνία είχε προφορικό χαρακτήρα, θέατρο, ποίηση. Το μέτρο, η ρήμα και η μουσική βοηθούσαν στην απομνημόνευση των λογοτεχνικών κειμένων. Οι θρησκευτικές λειτουργίες επέτρεπαν, εκτός των άλλων, και την απομνημόνευση των θρησκευτικών κειμένων. Η προφορική παράδοση, ακόμα και όταν ήταν καταγραμμένη, ήταν το βασικό μέσο μεταφοράς και διάδοσης του λόγου. Η επανάσταση της τυπογραφίας άλλαξε ριζικά την κατάσταση. Το τυπωμένο χαρτί, φορέας των ιδεών του διαφωτισμού, έδωσε στην ανάγνωση μια πολύ διαφορετική λειτουργία. Η βιομηχανική κοινωνία ταυτίζεται με τη διάδοση της ανάγνωσης σε όλο σχεδόν τον πληθυσμό. Η λειτουργία της ανάγνωσης αλλάζει χαρακτήρα. Η πληθώρα των βιβλίων, των εφημερίδων και των άλλων εντύπων που εκφράζει και την έκρηξη των γνώσεων οθεί σε μια ανάγνωση όλο και πιο γρήγορη. Στην τελευταία ανάπτυξη της βιομηχανικής κοινωνίας τις δεκαετίες του 50 και του 60 αναπτύσσονται ειδικές μέθοδοι, κατακόρυφη ή διαγώνια ανάγνωση, για την αύξηση της ταχύτητας ανάγνωσης, ώστε να αντιμετωπιστεί η τεράστια ανάπτυξη του έντυπου υλικού. Η επανάσταση της πληροφορικής δημιουργεί μια νέα κατάσταση. Από το ένα μέρος, η ακόμα μεγαλύτερη παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού που αντιστοιχεί στο συνεχή πολλαπλασιασμό των γνώσεων, δεν μπορεί πια να αντιμετωπιστεί με οποιαδήποτε αύξηση της ταχύτητας ανάγνωσης. Από το άλλο μέρος, τα έντυπα δεν είναι πια αναπαραστάσεις του προφορικού λόγου με τη χρησιμοποίηση των γραμμάτων του αλφάβητου. Εικόνες, διαγράμματα, συμβολισμοί κάθε είδους επιτρέπουν μια καλύτερη απεικόνηση της ολοένα πιο σύνθετης πραγματικότητας. Εξάλλου, ο ίδιος ο προφορικός λόγος αλλάζει και εμπλουτίζεται με άλλα οπτικά και ηχητικά στοιχεία. Οι διαλέξεις μονόλογοι μάλλον ανήκουν πια στο παρελθόν. Επιπλέον, δεν μιλάμε μόνο για λογοτεχνικά βιβλία, στα οποία ο λόγος εξακολουθεί να παίζει πρωταρχικό ρόλο, αλλά και για τα κάθε είδους επιστημονικά, τεχνικά ή πληροφοριακά έντυπα που πολλαπλασιάζονται με ταχύτατο ρυθμό. Οι απαιτήσεις, επομένως, της μεταβιομηχανικής κοινωνίας σχετικά με τις αναγνωστικές ικανότητες δεν είναι απλώς μεγαλύτερες. Είναι ποιοτικά διαφορετικές. Σήμερα απαιτείται η ικανότητα για επιλεκτική ανάγνωση. Αφού είναι αδύνατο να διαβάσει κανείς ολόκληρα τα κείμενα, θα πρέπει να είναι ικανός να διαβάσει μόνο τα σημεία εκείνα που έχουν για αυτόν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα πρέπει λοιπόν να μπορεί να εντοπίζει εκείνα τα σημεία χωρίς να χρειάζεται να διαβάσει ολόκληρα τα κείμενα. Και το σπουδαιότερο, μέσα στο διαδίκτυο να μπορεί να ξεχωρίζει την ήρα από το στάρι. Επιπλέον η ανάγνωση δεν είναι πια μια απλή αποκρυπτογράφηση κειμένων, αλλά μια σύνθετη διαδικασία κατά την οποία αξιολογούνται και όλα τα οπτικά στοιχεία. Συγκρίσεις διαγραμμάτων, συνδυασμοί στοιχείων, παρατήρηση εικόνων οργανικά δεμένων με κάποιο κείμενο κλπ. Οι εξελίξεις αυτές πρέπει να οδηγήσουν σε σοβαρές αλλαγές τα σχολικά προγράμματα και τις μεθόδους διδασκαλίας που επιδιώκουν ακόμα την παραδοσιακή ανάγνωση. Και πάρα πολλές φορές στην Ελλάδα δεν καταφέρουν ποτέ αυτήν.